λεπτά να μας κάνεις και την κλήρωση. Έλα. Έλα. Πες μία ώρα. Πες την ώρα γιατί μετά θα την ξεχάσουμε. Από 12 και 4. Δεν μα αφήνουν να βγω. Και λένε όλο βλακή. Άκου. 12 και 4 μέχρι τώρα. Πες μία ώρα. Μία ώρα. Μία ώρα από 12 και 4 μέχρι τώρα. Είχαμε λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πες με μία ώρα για την κλήρωση που κάνουμε εδώ. Από 12 και 4 μέχρι τώρα. Μία ώρα, όποια θες. Από 12 και 4 μέχρι τώρα. Ναι, ναι. 12 και 45. Για πάμε 12 και 45. Το περίμενα θα μας παιδέψει. Ξεκίνα. Ξεκινάω. Η δικαίωσή σου μετά από τόσα χρόνια. Όχι, πήγε στον Ολυμπιακό. Είναι απλό. Ο coach Μπαρτζόκας ακούει coach Αναστασία. Έτσι, μπράβο. Εγώ δύο μέρες θα λέω. Μπράβο, coach Μπαρτζόκα. Και έχει μυαλό. Θα αποδειχθεί συντόμως. Θα αποδειχθεί. Από τους Έλληνες που έχει ο Ολυμπιακός, στην περιφέρεια είναι ο καλύτερος. Θα το δείτε. Υπομονή. Λίγο καιρό. Να μάθα κατατόπια, ο Μαξίμ πέφτει σε προπονητή ο οποίος, όπως λέει εύστοχα ο συμπατριώτης μου, ξέρει να εκμεταλλεύεται τους παίκτες. Ο Μπαρτζόκας δεν είναι μόνο ότι έχει μάτι και έχει φέρει παίκτες άγνωστους στην Ελλάδα που κάναν όλη καριέρα στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα. Ξέρει και να τους εκμεταλλεύεται. Δεν είναι μόνο να πάρει τον παίκτη, είναι και να τον εκμεταλλευτείς. Σωστό είναι αυτό. Θα παίξει μπασκετάρα. Τι σημαίνει αυτό? Πανίσχυρος στην περιφέρεια με αυτόν Ολυμπιακός. Πανίσχυρος. Έχει πολλές επιλογές πλέον. Πολλές επιλογές. Είναι βρωμοσουτάς. Θα τα βάζει. Βρωμοσουτάς δεν το λες. Έχει το σου του Ντόρσεϊ. Καταλάβετε το. Υπερβολικός. Αν και αν δεν είναι ακριβώς εκεί, είναι λίγο πιο κάτω. Είσαι υπερβολικός. Περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έχει και δημιουργία. Στην άμυνα δεν είναι τρύπιος. Δεν είναι εξολοθρευτής. Αλλά δεν είναι κατρύπιος. Και παίζει για την ομάδα. Πολύ καλός χαρακτήρας. Παίχτης του προπονητή, ακούς τον προπονητή. Δεν κάνει τυχαίες επιλογές ο Μπαρτζόκας. Και πάντα επιλογές με λίγα λεφτά. Πάντα. Πάντα επιλογές με λίγα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το μπάτζετ του Ολυμπιακού είναι πολύ λιγότερο από του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έκανα την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θα φανεί στην πράξη. Υπομονή λίγο καιρό για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Να μπει στην ομάδα. Μην ξεχνάτε ποιος δικαιώνεται. Έτσι, ποιος δικαιώνεται, μην ξεχνάτε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ποιος. Μην ξεχνάτε τι διδάσκει το παρελθόν. Ποιος δικαιώνεται το χειμώνα. Ποιος πανηγυρίζει το καλοκαίρι. Ποιος φοροπηδάει σαν ουρακοτάγκος. Και ποιος δικαιώνεται το χειμώνα. Ποιος. Και πέρυσι, και πόπερσι, και παραπόπερσι, και αντιπρόπερσι. Μα το καλοκαίρι κρίνονται όλα, ρε. Πώς. Το καλοκαίρι κρίνονται, ανάποδα τα είπες. Λάθος κάνεις. Το χειμώνα κρίνονται όλα. Στο παρκέ. Το παρκέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και οι αερολογίες. Πάντως βλέπω, το παρκέ, επειδή... Το χειμώνα δείχνει ποιος είναι ποιος. Ήθελα, το wing scoot καθενός. Ήθελα να δω το τρίποντο επειδή είπες ότι είναι... Και 45 δεν έχει. Ότι είναι μπομπέρ. Ποιο, 46 δείχνει. Ρε. Τι έχει πιο πάνω. 46. Το παιχνί, δεν το ξέρεις. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πονέσει ο κόλος. Για το πολλαϊκά. Όπαρε. Για το πολλαϊκά. Ένα ή δύο. Αναστάσει να το πληρώσει. Αναστάσει, στο ένα είναι καλύτερος ή στο δύο? Γεια σου, Αναστάσει. Στο ένα είναι καλύτερος ή στο δύο? Είναι κόμπο κάρτα. Πού είναι καλύτερος για να κάνουμε την κλήρωση, είναι, στο 1 ή στο 2? Κοίταξε, για μένα καλύτερος είναι στο 1. Στο 1, Μαρία Ζαφυροπούλου. Αν έχει το σουτ, Μαρία Ζαφυροπούλου, αν ήταν καλύτερος στο 2, δεν θα το παίρνεις εσύ. Αν έχεις το σουτ, έχεις περιθώρια επιλογών να παίξεις. Έγινε Αναστάση, γιατί ξέφυγες. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα με το σουτ, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου, Αναστάση. Πρέπει να κλείσουμε. Αναστάση και ξέφυγες κιόλας. Δεν πρέπει να το πεις αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος.